Από την προηγούμενη ομιλία μου εδώ μοιάζει σχεδόν με πολλά χρόνια μαζεμένα. Το συνέδριό σας είναι ένα συνέδριο που με την πάροδο των χρόνων έχει καθιερωθεί ως ένα σημαντικό ορόσημο για την οικονομική ζωή του τόπου. Και η πρόσκλησή σας μου δίνει τη δυνατότητα να αναφερθώ όχι τόσο στις εξελίξεις της χρονιάς που πέρασε, που σε ένα μήνα περίπου τελειώνει. Άλλωστε και αυτή τη χρονιά είναι βέβαιο ότι θα έχουν να γράψουν πολλά οι ιστορικοί του μέλλοντος. Κυρίως θα ήθελα να αναφερθώ για τα χρόνια που έρχονται, για το επόμενο διάστημα. Γιατί σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, με τις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας που ήταν κυβερνήσεις αναγκασμένες να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα, μια συμφωνία, ο πολιτικός σχεδιασμός αυτής της κυβέρνησης είναι ένας σχεδιασμός που δεν αρχίζει και σταματά, δεν εξαντλείται στην υλοποίηση της συμφωνίας. Και νομίζω ότι είναι κρίσιμο να δούμε ότι πέρα από την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας, δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει ως χώρα και πρέπει να υλοποιήσουμε το ταχύτερο δυνατό για να ξεφύγουμε από αυτήν την πολυετή μέγενη της Επιτροπίας, θα πρέπει να δούμε, να σχεδιάσουμε και να οραματιστούμε την επόμενη μέρα. Και θα σας το πω επιγραμματικά, αν το 2015 ήταν το έτος της σταθεροποίησης της χώρας μας στην Ευρωζώνη, το έτος του οριστικού τέλους του Brexit, το 2016 θα πρέπει να είναι η χρονιά αφετηρίας για την έξοδο από την κρίση. Θα είναι η χρονιά που θα εδραιώσει την μακροπρόθεσμη πολιτική, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα στον τόπο μας. Διότι η μόνη απαρέγκλητη και αναντικατάστατη προϋπόθεση για την οικονομική σταθερότητα είναι ο σεβασμός στη λαϊκή ετιμιγορία. Μια λαϊκή ετιμιγορία που διατυπώθηκε στη χρονιά που φεύγει όχι μια, όχι δυο, αλλά τρεις φορές. Επίμονα. Η επίμονη δηλαδή επιλογή του λαού μας να γυρίσει επιτέλους ο τόπος σελίδα. Και ο σεβασμός σε αυτή την επιλογή είναι η πρώτη και απαρέγκλητη προϋπόθεση για τη σταθερότητα σε όλα τα επίπεδα. Με αυτό το δεδομένο, το 2016 θα σηματοδοτήσει την στροφή στην ανάπτυξη και στην αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης.